Να μαζευόμαστε, ξεκινάμε σιγά σιγά με μουσική κιόλας και στα γαλλικά. Λοιπόν, γιατί είμαστε και της γαλλικής παιδείας, στη Forever, καλό απόγευμα. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, να πούμε μια καλησπέρα στην Κύπρο. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στην Αθήνα βέβαια, που είμαστε εδώ. Το σημερινό μας θέμα το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Βολευτήκαμε. Ωραία, παρακαλώ. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα το γνωρίζουμε. Είναι το Fit 2, μόνο που σήμερα δεν θα πούμε αυτά που λέγαμε κάθε φορά για το Fit 2. Θα δούμε ένα-ένα τα προϊόντα σε γενικές γραμμές, ποια είναι η λειτουργικότητά τους μέσα στο Fit 2 και πώς τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ για παράδειγμα στο Fit 1 μας βοηθάνε να δυνατήσουμε, θα δούνε πώς το Fit 2 μας βοηθάνε να γραμμώσουμε. Θα δούμε λίγο αναλυτικά τη λειτουργία τους. Γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας το ότι Fit 1 και Fit 2 είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Μπορεί να έχουν τα ίδια προϊόντα, μόνο που η φιλοσοφία σε κάθε πακέτο των προϊόντων είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας προϊόν, το σταθεροποιημένο ζελέ της Αλόη. Εάν θυμόσαστε καλά, θα τα περνάμε από όλα τα πακέτα να δούμε τη λειτουργικότητά τους για να τα καταλαβαίνουμε. Στο Clean 9, η λειτουργικότητα του σταθεροποιημένου ζελέ της Αλόη ποια είναι? Θυμόμαστε, είναι αποτοξίνωση ακριβώς. Δηλαδή, όπως έχουμε πει, αλόη έχει τη λεγόμενη ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα και έτσι λοιπόν έχει την ικανότητα να έλκει τις τοξίνες μαζί με το λίπος και γι' αυτό το λόγο χάνουμε και κιλά στο Clean 9. Λοιπόν, στο Fit 1, ποια είναι η λειτουργία της αλόης? Το να ανεβάσει το μεταβολικό ρυθμό. Δηλαδή, το να αποκαταστήσει ουσιαστικά τις πεπτικές διαταραχές και έτσι κατ' επέκταση να ανεβάσει το μεταβολικό ρυθμό. Λοιπόν, ένα λάθος που κάνουμε πάντα όταν θέλουμε να δυνατήσουμε, και δεν το κάνουμε μόνο εμείς, δυστυχώς στην Ελλάδα το κάνουμε και πάρα πολλοί επιστήμονες, είναι ότι όταν πάει κάποιος έναν επιστήμονα και θέλει να δυνατήσει, ο άλλος τον βλέπει καθαρά διατολογικά. Δηλαδή, πόσα κιλά είσαι, τι ύψος έχεις, ποιος είναι ο μεταβολικός σου ρυθμός. Άρα, είσαι για παράδειγμα ένα 80, έχεις ένα 70 ύψος, πρέπει να είσαι 65 κιλά, άρα πρέπει να χάσουμε 5 κιλά, για παράδειγμα. Πόσες θερμίδες και στην ημέρα και ας πούμε 1800 θερμίδες, άρα εγώ σου δίνω 1500 για να δυνατήσεις. Δεν είναι αυτό. Σωστό πλέον. Λοιπόν, η φιλοσοφία, η σωστή, η φιλοσοφία για παράδειγμα που δουλεύουν και πάρα πολλές κλινικές στον κόσμο διάσημες όπως η Μάγιο, είναι το να βρούμε την αιτία για την οποία κάποιος μας βάζει τα κιλά. Οι αιτίες για τις οποίες βάζουμε τα κιλά είναι πάρα πολλές, όπως γνωρίζουμε. Το Fit 2 ουσιαστικά δουλεύει σε αυτό τον άξονα, δηλαδή αποκαθιστά την αιτία. Και όχι για παράδειγμα εντός εισαγωγικών το λεγόμενο σύμπτωμα, που είναι τα κιλά για παράδειγμα που βάζουμε. Ωραία. Άρα, με απλά λόγια, το κάθε προϊόν σε κάθε πακέτο έχει και διαφορετική λειτουργικότητα. Οπότε, σας τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε λίγο για τα υπόλοιπα που θα συνεχίσουν στο προϊόντα. Οπότε, με απλά λόγια, ξεκινώντας από το χυμό της αλόης, από το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης, όπως είπαμε, στο Clean 9, η λειτουργικότητά του είναι το να κάνει αποτοξίνωση, να έλξει τις τοξίνες μέσω της ηλεκτρομαγνητικής της δραστηριότητας και να τις αποβάλει από τον οργανισμό. Στο Fit 1, ευχαριστώ πάρα πολύ, στο Fit 1, η λειτουργικότητά του ποια είναι? Να ανεβάσει τον μεταβολικό ρυθμό, άρα να χάσουμε κιλά. Στο Fit 2, λοιπόν, ποια είναι η λειτουργία της αλόης, για να έρθουμε εδώ πέρα? Είναι πάρα πολλές οι λειτουργίες. Είναι σχεδόν όλες. Πρώτον, είναι η εξισορρόπηση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, όπως έχουμε πει, που είναι πολύ σημαντική για να έχουμε έναν σωστό και σταθερό πεπτικό ρυθμό. Γιατί αν δεν δουλεύει σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, δεν έχουμε και σωστό πεπτικό ρυθμό. Το επόμενο που δουλεύει στο Fit 2 είναι στο να αποκαταστήσει την λεγόμενη περίσταλση, δηλαδή την λεγόμενη κινητικότητα του εντέρου. Όταν έχουμε σωστή κινητικότητα του εντέρου, τι έχουμε? Υψηλό μεταβολικό ρυθμό. Άρα, με απλά λόγια, δεν παχαίνουμε άνευ λόγου και αιτίας. Δηλαδή,
Ο μεταβολικός μας ρυθμός είναι σε τέτοιο σημείο εξισορροπημένος, ούτως ώστε με απλά λόγια, όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας άντρας να καίει 2.250 θερμίδες την ημέρα, συγγνώμη, 2.500, και μια γυναίκα 2.150. Λοιπόν, το άλλο το κομμάτι που δουλεύει πολύ καλά η αλόη στο συγκεκριμένο είναι το ότι μας δίνει τι? Σχεδόν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Όπως έχουμε πει, ο ανθρώπινος οργανισμός για να επιβιώσει χρειάζεται 96 θρεπτικά συστατικά, εκ των οποίων τα 76 τα έχει το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης. Ωραία! Λοιπόν, και το επόμενο και το τελευταίο ποιο είναι, πολύ σημαντικό και το συγκεκριμένο, ένα μαγικό συστατικό, το συγκεκριμένο, η ακεμανάνη, ναι, σωστά όπως το είπατε, είναι για την εξισορρόπηση του πεπτικού μας συστήματος. Μία ομάδα συστατικών που έχουμε πει είναι πολύ σημαντικά, τα μεταλλικά στοιχεία. Έχει σχεδόν όλα τα μεταλλικά στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα εμφανίσουμε ή ελαττώνουμε τις περιπτώσεις εμφάνισης αδιαθεσίας ή κάποιου κοινού καθημερινού συμπτώματος αν καταναλώνουμε καθημερινά το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης, τα οποία είναι, ξεκινάνε από έναν απλό πονοκέφαλο έως, ας πούμε, έναν κολικό, για παράδειγμα, στο έντερο. Με την καθημερινή κατανάλωση του σταθεροποιημένου ζελέ της αλόης ουσιαστικά εξισορροπούμε με απλά λόγια αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, άρα, ανακεφαλαιώνοντας για να καταλάβουμε λίγο τη λειτουργία του σταθεροποιημένου ζελέ της αλόης στο FIT2, με απλά λόγια τι κάνει? Εξισορροπεί το νοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή είμαστε υγιείς με απλά λόγια, αντιμετωπίζουμε μικρόβια, βακτηρίδια κτλ. Άρα, εξισορροπείται και μονιμοποιείται, με πάρα πολύ απλά λόγια, ο μεταβολικός μας ρυθμός. Και σε συνδυασμό, για παράδειγμα, με τις ασκήσεις που έχουμε στο FIT2 και με τη διατροφή, ουσιαστικά αυτό μας δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την λεγόμενη γράμμωση που θέλουμε να πετύχουμε όταν κάνουμε το FIT2. Επίσης, ένα παράπλευρο όφελος που έχουμε, καταναλώνοντας το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης και που δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ, είναι ότι ενυδατώνουμε πάρα πολύ το ρουπητικό μας σύστημα και το κάνουμε και λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, με απλά λόγια, είναι πολύ σημαντικό και αυτό στην απώλεια βάρους, τι δεν έχουμε? Κατακράτηση υγρών, πολύ απλά, που είναι σημαντικό συστατικό. Καταλαβαίνετε τώρα τη φιλοσοφία? Γιατί πολλοί συνεργάτες με ρωτάγανε πολλές φορές, ειδικά στην εκπαίδευση της απώλειας βάρους, γιατί το λέμε FIT1 και FIT2 εδώ έχουμε τα ίδια προϊόντα μέσα? Εύλογο, λογικό. Η διαφορά όμως είναι ότι έχουν άλλη λειτουργία. Υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη σειρά, γι' αυτό πολλές φορές λέμε τα κάνουμε με τη σειρά CLEAN 9, FIT1, FIT2, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει συγκεκριμένη λογική και συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στο δυνάτισμα, η οποία φιλοσοφία είναι ότι αποκαθιστούμε ουσιαστικά την αιτία που προκαλεί την πάχυνση και ταυτόχρονα αποκαθιστούμε και το σύμπτωμα, το εντός εισαγωγικών σύμπτωμα, που είναι το πάχος, με απλά λόγια, ή το λίπος ή η κατακράτηση υγρών. Σε γενικές γραμμές, όταν θέλουμε να τελειοποιήσουμε το αδυνάτισμα, τι κοιτάμε? Τα κιλά εννοείται, το λίπος και το αν έχουμε κατακράτηση υγρών. Αν έχουμε τα λεγόμενα ειδήματα ή εδώ, όταν έχουμε κατακράτηση υγρών ή στις αρθρώσεις μας ή στα δάχτυλά μας και ούτω καθεξής. Για όσους κάναμε το FIT Together, φαντάζομαι, το είχατε δει το συγκεκριμένο, ότι ουσιαστικά μετά το CLEAN 9, πώς είχαν ξεπριστεί τα πόδια σας και τα χέρια σας. Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν αυτός, πάρα πολύ απλά. Εκτός από το κομμάτι ουσιαστικά της αποτοξίνωσης, ήταν πάρα πολύ απλά το ότι εξισορροπηθήκανε τα υγρά στο σώμα μας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το σταθεροποιημένο ζελέ της αλόης. Αυτός δηλαδή είναι ο ρόλος του στο FIT2. Η πρωτεΐνη τώρα. Λοιπόν, στο CLEAN 9 τι ρόλο παίζει? Κόβει την όρεξη, αναστολές όρεξης. Στο FIT1 πάλι το ίδιο. Πάλι αναστολές όρεξης, γιατί στο FIT1 τι θέλουμε? Ο στόχος στο FIT1 είναι το να χάσουμε ουσιαστικά ακριβώς, να χάσουμε κιλά. Στο FIT2... Στο FIT2 ουσιαστικά ακριβώς είναι, πώς θα πω, λίγο να κάνουμε μία μικρή γλυπτική εντός εισαγωγικών στο σώμα σε συνδυασμό με την άσκηση.
Λοιπόν, αν θυμόσαστε καλά, επίσης μην ξεχνάμε το ότι καταναλώνοντας επαρκείς ποσότητες πρωτεΐνης, τι κρατάμε σε καλά επίπεδα, που είπαμε ότι είναι το λάθος πολλών διαιτών. Κρατάμε τον μυϊκό μας ιστό, κατ' επέκταση στον μεταβολισμό. Κρατάμε τον μυϊκό μας ιστό, την μυϊκότητα. Αν θυμόσαστε καλά στο weight management training που κάναμε, οι περισσότερες δίαιτες δεν πετυχαίνουν για ποιο λόγο, γιατί υπάρχει μεγάλη απώλεια μυϊκού ιστού. Δηλαδή αυτό που λέμε πολλές φορές, μπαρενόμαστε, πανιάζουμε όταν χάνουμε κιλά, κάνουμε χαλάρωση. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί έχουμε τεράστια απώλεια μυϊκού ιστού. Είναι ένα λάθος που κάνουν πάρα πολλοί διαιτολόγοι και ένα λάθος που έχουν πάρα πολλές δίαιτες. Λοιπόν, στο Fit 2 παίζει αυτό το ρόλο η πρωτεΐνη. Δηλαδή, έχει καταρχήν μέσα ένα συστατικό το οποίο ονομάζεται λουτεΐνη, που εκτός του ότι βοηθάει πάρα πολύ στα μάτια όπως ξέρουμε, τι κάνει, προστατεύει από την απώλεια του μυϊκού ιστού. Πολύ σημαντικό. Άρα, αφού δεν έχουμε απώλεια μυϊκού ιστού, τι κρατάμε πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα, τον μεταβολικό μας αριθμό, με απλά λόγια. Θυμάστε, ή για όσους έχετε κάνει το Fit Together, το ότι δεν έχετε βάλει κιλά και ότι πολλές φορές καταναλώνετε μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι πριν και δεν βάζετε κιλά. Έχει τύχει. Ποιος είναι ο λόγος? Βλέπετε τώρα και καταλαβαίνετε ουσιαστικά το συνδυασμό. Θα δείτε και τα άλλα τα προϊόντα επίσης. Θα καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους σταθεροποιείται και μένει σταθερό το βάρος μας μετά από το Clean 9, Fit 1 και Fit 2. Άρα, η πρωτεΐνη λοιπόν στο Fit 2 παίζει εδώ πέρα το ρόλο της συγκράτησης, με απλά λόγια, της προστασίας της μυϊκότητάς μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε έναν υψηλό μεταβολικό ρυθμό. Συν το ότι μας δίνει όλα αυτά που μας δίνει ουσιαστικά που έχει μέσα, ή να σας το πούμε με πολύ απλά λόγια, συμπληρώνει το προφίλ, το διατροφικό της αλόης. Αν θυμόσαστε καλά, είχαμε πει ότι η αλόη έχει 76 θρεπτικά συστατικά. Εδώ πέρα ερχόμαστε να προσθέσουμε άλλα 12 περίπου, οπότε έχουμε ένα σχεδόν πλήρες διατροφικό προφίλ. Δηλαδή, εκτός από όλα αυτά που είπαμε, έρχεται και στο καπάκι, με απλά λόγια, να συμπληρώσει και το προφίλ του σταθεροποιημένου ζελέ της αλόης. Λοιπόν, συνεχίζοντας, μιας και είμαστε κοντά σε αυτό, οι πρωτεϊνικές συμπάρες κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά εδώ πέρα, στο Fit 2. Στο Fit 1 τι δουλειά κάνουνε? Κόβουν όρεξη, σε στουμπώνουν με απλά λόγια. Σε έχετε δοκιμάσει, τρως μισή, ούτε γλυκό θες μετά, ούτε τίποτα. Λοιπόν, στο Fit 1. Στο Fit 2, επειδή έχουμε περισσότερη άσκηση, όταν το ακολουθούμε κατά γράμμα, μας αυξάνεται η πείνα. Λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση. Επειδή λοιπόν μας αυξάνεται η πείνα και επειδή η πρωτεΐνη στο Fit 2 παίζει διαφορετικό ρόλο, όπως είπαμε, δεν δουλεύει τόσο σαν αναστολέας της όρεξης, έρχεται να προσθεθεί ουσιαστικά η πρωτεΐνη σε συνδυασμό με την ίνα που θα τη δούμε μετά τη φυτική, για να δουλέψει σαν αναστολέας της όρεξης. Γιατί στο Fit 2, επειδή έχουμε διπλάσια σχεδόν άσκηση σε σχέση με το Fit 1, πεινάμε λίγο περισσότερο. Οπότε πρέπει να εξισορροπήσουμε τον παράγοντα της όρεξής μας σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό το λόγο δουλεύει συνδυαστικά η πρωτεΐνη με την πάρα και την ίνα που θα δούμε ακριβώς τώρα. Λοιπόν, η φυτική ίνα στο Clean 9 τι ρόλο παίζει? Να καθαρίσει το έντερο από τοξίνωση. Στο Fit 1 να αυξήσει τον μεταβολικό ρυθμό. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, στο Fit 2 να δουλέψει περισσότερο σαν αναστολέας της όρεξης, αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη και τις πρωτεϊνικές μπάρες, γιατί όπως είπαμε στο Fit 2 πεινάμε περισσότερο. Εκτός το ότι έχει μεγαλύτερη άσκηση, άσκηση το Fit 2, για όσους έχετε ακολουθήσει στο παρελθόν πρόγραμμα διατροφής, τι έχετε δει στο δεύτερο ή στον τρίτο μήνα? Τι έχετε αισθανθεί? Έχετε κουραστεί, τα πετάτε όλα, έχει κολλήσει το βάρος σας, δεν χάνετε και ξανατρώτε πάλι και ξαναπαχαίνουμε. Για να μην πέσουμε λοιπόν πάλι σε αυτή την παγίδα, αυτό είναι σταθερά. Να το ξέρετε, συμβαίνει στις περισσότερες δίαιτες.
Και θα, όσοι έχετε κάνει δίαιτα, γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, θα το έχετε προσέξει. Δηλαδή, ξεκινάτε πάρα πολύ δυνατά τον πρώτο μήνα, ενθουσιαζόμαστε. Το δεύτερο μήνα, ok. Τον τρίτο μήνα, κολλάμε. Αρχίζουμε, πεινάμε. Αρχίζουμε, βλέπουμε μεζεδάκια να περνάνε από μπροστά μας. Λοιπόν, ή τα μετράμε το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Λοιπόν, και εκεί πέρα το σταματάμε. Και όχι απλά το σταματάμε, για να δείτε πόσο λάθος είναι, επειδή όπως είπαμε πριν, οι περισσότερες δίαιτες χάνουν στις περισσότερες δίαιτες, επειδή ήδη χάνουμε και μυϊκό εστό, έχουμε κάνει ήδη χαλάρωση, θα ξαναπαχύνουμε, θα κάνουμε και την κατακράτηση, οπότε είμαστε σε χειρότερη φάση σε σχέση με αυτή που είμαστε πριν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πλέον μέσα από όλη αυτή τη σειρά που σας είπα, το ρόλο της φυτικής ίνας. Ωραία. Δεν ξεχνάμε τη φυτική ίνα, δεν τη λαμβάνουμε με κάτι άλλο, γιατί δεσμεύει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Τη λαμβάνουμε μόνη της και μακριά από όλα τα άλλα συμπληρώματα, γιατί σχεδόν δεσμεύει το 80% των θρεπτικών συστατικών. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση δεν κάνουμε καθόλου καλό, κάνουμε μόνο κακό. Οπότε, για να είμαστε σίγουροι, τη λαμβάνετε μόνη της και μακριά. Λοιπόν, μακριά εννοούμε μία ώρα με δύο ώρες από όλα τα υπόλοιπα συμπληρώματα διατροφής. Χωρίς κανένα άλλο συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό. Με ένα μήλο όχι, γιατί θα δεσμεύσει όλα τα θρεπτικά συστατικά του μήλου. Σε ένα νερό την διαλύετε, σε ένα ποτηράκι νερό και το πίνετε. Έτσι ακριβώς. Τίποτα άλλο. Ούτε σε χυμό, γιατί από το χυμό... Σε χυμό θα το διαλύσετε καθαρά για θέμα γεύσης, αν θελήσετε, επειδή έχει λίγο περίεργη γεύση. Όχι, για μένα δεν έχει γεύση. Λοιπόν, επειδή είναι λίγο περίεργη εντός εισαγωγικών η γεύση της. Λοιπόν, αλλά όχι με κάποιο φαγητό, γιατί πάλι και αν την καταναλώσετε με φαγητό, όπως σας είπα, θα δεσμεύσει τα θρεπτικά συστατικά της τροφής που θα φάτε. Ωραία. Οπότε μόνη της εντελώς σε δύο δαχτυλάκια νερό ή σε δύο δάχτυλα ουσιαστικά χυμό. Αν δεν σας αρέσει ουσιαστικά η γεύση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε, το θέμα θα το αφήσω τελευταίο, που είναι και το αγαπημένο μου, τον καρσίνια. Τώρα να δούμε λίγο τον καρσίνια, είναι πολύ περίεργο. Στο κλίν 9, τι νομίζετε ότι κάνει? Δεν κόβει την όρεξη στο κλίν 9. Έλα. Εξισορροπεί τη γλυκόζη στο αίμα λόγω χρωμίου. Στο κλίν 9. Αρχικά. Το πιο σημαντικό όμως, ξέρετε τι κάνει στο κλίν 9. Αποτοξινώνει το σηκώτη και τη χολιδόχο κύστη. Ωραία. Δηλαδή, ο ρόλος του καρσίνια στο κλίν 9 είναι η αποτοξίνωση του σηκωτιού και της χολιδόχου κύστης. Μην ξεχνάμε, η χολή, πολύ σημαντικό συστατικό στο αδυνάτισμα. Πολλοίς κόσμος έχει πρόβλημα με την παραγωγή χολής και παχαίνει. Γι' αυτό το λόγο, έστω και λίγο, ερχόμαστε εδώ πέρα να το εξισορροπήσουμε. Στο φύτ 1, τι δουλειά κάνει τον καρσίνια? Εδώ αδυνατίζει ξεκάθαρα στο φύτ 1. Όπως έχουμε πει, τον καρσίνια δουλεύει στο ήδη αποθηκευμένο λίπος. Ωραία. Λοιπόν, και μετά έχουμε το θέρμ να συμπληρώσουμε στο λίπος που προσλαμβάνουμε. Ούτως ώστε να αναγκάσουμε τον οργανισμό μας να κάψει από το αποθηκευμένο λίπος και έτσι να δυνατήσουμε. Αυτή με απλά λόγια είναι η φιλοσοφία του στο φύτ 1. Σε συνδυασμό πάντα με το θέρμ. Λοιπόν, και επίσης, παρένθεση σας το λέω, τον καρσίνα ποτέ μην το παίρνετε μόνο του. Εάν θέλετε να πάρετε μεμονωμένα λιποδιαλύτες, ή θα το πάρετε σε συνδυασμό με το θέρμ, ή θα το πάρετε σε συνδυασμό με το λιν. Γιατί πρέπει να παίρνουμε ένα συμπλήρωμα το οποίο δουλεύει στο λίπος, στο αποθηκευμένο, και ένα συμπλήρωμα στο λίπος που προσλαμβάνουμε για να δυνατίζουμε. Αν δουλεύουμε σε ένα από τα δύο επίπεδα, αν δουλεύουμε μόνο στο αποθηκευμένο λίπος, μπορεί να πάρουμε παραπάνω λίπος από την τροφή, γιατί θα πεινάσουμε, οπότε δεν θα δυνατήσουμε. Λοιπόν, αν δεν δουλέψουμε στο αποθηκευμένο λίπος και δουλέψουμε μόνο στο λίπος που προσλαμβάνουμε, συνεχίζουμε να έχουμε εκεί τις λιποαποθήκες μας. Οπότε, να θυμώσετε τον καρσίνια, πάντα δεν θα το παίρνετε μόνο του, θα το συνδυάζετε είτε με το lean, είτε με το therm. Ωραία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, στο fit 2 τι δουλειά παίζει τον καρσίνια τώρα? Εδώ είναι τα δύσκολα. Στο fit 2 τον καρσίνια τι κάνει? Αδυνατήσαμε στο fit 1. Στο fit 2
Πάρα πολύ σωστά. Στο Fit 2 ο ρόλος του Γκαρσίνια είναι ο δευτερογενής που δουλεύει σαν φυσικός αναστολέας της όρεξης και επίσης, όπως και στο Clean Elea, λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε χρώμιο, εξισορροπεί τη γλυκόζη στο αίμα και έτσι δεν έχουμε επιθυμία για να καταναλώσουμε γλυκά. Και έτσι διατηρούμε το βάρος μας. Αυτή είναι η λειτουργία του Γκαρσίνια στο Fit 2. Και τέλος, το τελευταίο προϊόν, για να κλείσουμε, το θέρμα. Λοιπόν, έχουμε πει αυτή τη στιγμή είναι, σε σχέση στην ελληνική αγορά τουλάχιστον, είναι ο πιο ισχυρός φυσικός λιποδιαλύτης, γιατί έχει συνδυάσει όλους τους φυσικούς λιποδιαλύτες, μέχρι στιγμής που γνωρίζουμε σαν επιστήμη, σε μία κάψουλα. Κετώνες από μούρα, συμπλεγμαβίτα, βιταμίνη C, γκουαρανά, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού και εκχύλισμα κόκκων πράσινου καφέ. Λοιπόν, όλα αυτά αποδεδειγμένα δουλεύουν σαν λιποδιαλύτες. Λοιπόν, το Therm στο Clean 9 τι δουλειά κάνει? Κοντά είσαι, Αντώνη. Λοιπόν, θυμόσαστε όταν λέγαμε ο οργανισμός μας για να προστατευτεί από τις τοξίνες τι τις κάνει? Τις περιβάλλει με λίπος. Πολύ σωστά. Αυτό εδώ τι κάνει το λίπος? Το διαλύει. Άρα βοηθάει την αλόη, δουλεύει σαν καταλύτης στην αλόη στη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Δηλαδή, βοηθάει σε σχέση με το παλιό Clean 9, είναι πιο αποτελεσματικό. Ενισχύει περισσότερο αυτό που κάνει η αλόη. Δηλαδή, το έκανε η αλόη ούτως ή άλλως από πριν, απλά εδώ βγάζουμε ακόμα πιο πολύ σε αποτοξίνωση. Καταλάβατε, γιατί μαλακώνει ουσιαστικά το λίπος, τραβάει την τοξίνη και έτσι χάνουμε πιο πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, όσοι κάναμε τώρα το Fit Together, ξαναεπαναλαμβάνω, όσοι κάνατε αυτό το Clean 9 και είχατε κάνει παλαιότερα Clean 9, θα είδατε ένα καλύτερο αποτέλεσμα τώρα. Καταλάβατε πλέον καταλαβαίνετε τους λόγους που ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα. Και εννοείται ότι θα το εξελίξουμε κι άλλο σαν εταιρεία, δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Λοιπόν, οπότε στο Clean 9 βοηθάει την αλόη. Στο Fit 1 ξεκάθαρα αυξάνει την θερμογένεση, αυτό ουσιαστικά που είπαμε, άρα με πάρα πολύ απλά λόγια και με το λίπος. Στο Fit 2 τι κάνει τώρα? Το είπαμε πριν, μωρέ. Δουλεύει συνδυαστικά ακριβώς με τον Γκαρσίνια. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, λοιπόν, το έχετε δοκιμάσει όλοι, έχετε δει ότι σας ανεβάζει τη θερμοκρασία. Σε δεύτερη φάση κρατάει τον μεταβολικό μας ρυθμό σε υψηλά επίπεδα, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τις ασκήσεις και τη διατροφή να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα εντός εισαγωγικών γράμμωσης. Ωραία. Λοιπόν, επίσης, επειδή όταν αδυνατίζουμε, αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα, για να δείτε λίγο τώρα τη φιλοσοφία. Όταν αδυνατίζουμε πολλές φορές, ειδικά όταν χάνουμε και λίπος και αποκαθίσταται κατά κράτηση των υγρών μας, τι απώλειες έχουμε? Έχουμε απώλειες. Έχουμε απώλειες πολλών θρεπτικών συστατικών. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά, γιατί ο οργανισμός μας έχει συνηθίσει διαφορετικά, πρέπει να αναπληρωθούν και να εξισορροπηθούν. Και το κάθε προϊόν από αυτό, από αυτά εδώ που έχουμε, στα πακετάκια μας το δίνει. 76 θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και σχεδόν όλα τα αμινοξέα. Όλα τα αμινοξέα, ό,τι χρειάζεται το έντερο, ό,τι χρειάζονται τα βοηθητικά όργανα του πεπτικού συστήματος και ό,τι χρειάζεται η κυκλοφορία και το πεπτικό και το νευρικό σύστημα. Οπότε, όπως βλέπετε, σαν αντιμετώπιση είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών ολιστική. Δηλαδή, ξεκινάμε και το πιάνουμε από τον πιο απλό παράγοντα, τον εξωτερικό, μέχρι τον πιο σύνθετο, τον εσωτερικό, που είναι η ψυχολογία μας. Γιατί όπως θυμόσαστε στο Weight Management Training, τι είπαμε, από τι τρώμε? Από συνήθεια, ακριβώς, και όχι επειδή πεινάμε. Συνήθως δηλαδή τρώμε από συναισθηματική φόρτιση, γιατί είμαστε θυμωμένοι, δεν ξέρω εγώ γιατί είμαστε απογοητευμένοι, και όχι γιατί πραγματικά πεινάμε. Λοιπόν, οπότε, είδαμε μία
διαφορετική πλευρά για πρώτη φορά του Fit 2, γιατί δεν το είχαμε αναλύσει ποτέ και ήθελα λίγο να το γνωρίζετε. Θα το ξαναπούμε, γιατί όπως είδατε είναι αρκετά εντός εισαγωγικών πολύπλοκο. Από την άλλη, όσο πολύπλοκο είναι κάτι, είναι άλλο τόσο και απλό. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.